Καλησπέρα παιδιά, Check Techno, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε το unboxing του Intuos Creative Pen & Touch Tablet με το μοντέλο Small CTH480S-N. Ένα πολύ καλό μοντέλο, η τιμή του κυμαίνεται γύρω στα 100 ευρώ στην ελληνική αγορά. Αν θέλετε να το παραγγείλετε μέσω Amazon είναι γύρω στα 80-85 ευρώ, όμως μαζί με τα μεταφορικά πάλι θα σας έρθει στην ίδια τιμή. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μοντέλο είναι το μοντέλο το οποίο όπως βλέπουμε εδώ πάνω έχει και το eraser. Υπάρχει ένα μοντέλο πιο κάτω από αυτό που είναι ακριβώς το ίδιο, χωρίς το στυλό με τη σβήστρα από πάνω για να μπορούμε να σβήνουμε τις σημειώσεις. Τι είναι το digitizer? Αυτό είναι ένα digitizer στην ουσία, δηλαδή μπορούμε να περάσουμε εικόνα, να ζωγραφίσουμε, να γράψουμε σημειώσεις, να φτιάξουμε διάφορα σκετσάκια, προγράμματα, οτιδήποτε, και από την επιφάνεια εδώ του tablet να περαστεί αυτόματα στον υπολογιστή μας. Είναι ένα εργαλείο το οποίο, μιας και έχει αρκετά χρήματα, αν και είναι από τα πιο φθηνά της κατηγορίας του, αλλά είναι πάρα πολύ αξιόπιστο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο εγώ προσωπικά ήθελα πάρω και πάρα πολύ τώρα να το αποκτήσω. Μάζευα τα χρήματα σιγά σιγά, επιτέλους τα κατάφερα και μετά από πολύ κόπο και οικονομία κατάφερα να το αποκτήσω για να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω στη δουλειά μου και θα σας δείξω και κάποια παραδείγματα στο μέλλον. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κουτί για να μην σας καθυστερώ. Τα χαρακτηριστικά του στο κουτί δεν τα γράφει, θα σας τα πω από το site απευθείας. Ζυγίζει 310 γραμμάρια. Η επιφάνειά του είναι 10,9 ίντσες, νομίζω κάπου τόσο έγραφε μέσα. 152x95 χιλιοστά επί 6x3,7 ίντσες, 6 ίντσες επί 3,7, συγγνώμη, είναι πιο μικρό. Είναι multi-touch, το συγκεκριμένο θα πει ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν ποντίκι στον υπολογιστή μας, δηλαδή εκτός από να ζωγραφίσουμε, να σχεδιάσουμε, μπορούμε να το έχουμε και σαν ποντίκι όπως είναι στα laptop για να χρησιμοποιούμε το ποντίκι του υπολογιστή μας. Πάρα πολύ καλή εφαρμογή. Έχει 4 πλήκτρα τα οποία είναι προγραμματιζόμενα. Έχει ένα στυλό, ο οποίος στυλός η ευαισθησία πιέσεως του είναι 1024. Μετά το επόμενο επίπεδο είναι στα 2048 που έχει πιο πολύ ευαισθησία, αλλά είναι πάμε στην επαγγελματική κατηγορία καθαρά και ξεφεύγουμε από 300 ευρώ. Η επιφάνειά του tablet μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά μπορούμε. Το resolution του είναι 2540 pixel. Αρκετά μεγάλη επιφάνεια, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Να αντιστοιχίσουμε μεγάλη επιφάνεια στη μικρή επιφάνεια του tablet από τον υπολογιστή μας. Επίσης, το συγκεκριμένο έρχεται, είναι ενσύρματο, αλλά με ένα kit το οποίο κοστίζει γύρω στα 30-35 ευρώ μπορεί να γίνει ασύρματο, ώστε να μην περιοριζόμαστε από καλώδια και σύνδεση ξεσύνδεση, μπορούμε να το κουβαλάμε παντού και να περνάμε απευθείας τις σημειώσεις μας στον υπολογιστή μας. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά παραπάνω, πάμε να δούμε τι έχει το κουτί κατευθείαν μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο κουτάκι, πολύ τακτοποιημένο, μου αρέσει η επιφανειά του, ελπίζω τα σχέδια που έχει εδώ πέρα να είναι σχεδιασμένα με το pen, θα ήταν ακόμα πιο γαμάτο. Αν και για διαφημιστικούς λόγους δεν νομίζω. Λοιπόν, απλό κουτί, δεν έχει τίποτα γύρω γύρω. Λοιπόν, πολύ όμορφο. Να κόψουμε το αυτοκόλλητο. Λοιπόν, έχει και από πίσω. Yes, slide είναι. Τα να γλιστράει γενικά. Εκτός και αν έχει και άλλο αυτοκόλλητο και δεν το βλέπω. Wow, το κουτί του βγαίνει δύσκολα, είναι η αλήθεια. Οπότε μάλλον δεν ξέρω τι γίνεται. Α, επιτέλους, εντάξει. Να έχει μια δυσκολία στο να το βγάλουμε. Αυτό εδώ είναι, θα το ανοίξω. Πάρα πολύ όμορφο κουτί, πάρα πολύ ωραία χρώματα. Λοιπόν, το ανοίγει, αυτό εδώ ανοίγει. Και το πρώτο που βλέπουμε είναι εδώ μια επιφάνεια που μας καλωσορίζει. Πραγματικά είναι ένα από τα πιο όμορφα unboxing που έχει τύχει να πραγματοποιήσω και είμαι ενθουσιασμένος. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η επιφάνεια. Είναι μέσα σε μία θήκη
η φασμάτινη, πάρα πολύ καλό σημάδι, αρκετά 310 γραμμάρια, έχει αρκετά ωραία αίσθηση, θα την αφήσω στην άκρη για να τη δείξουμε σε λιγάκι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει το κουτάκι μας μέσα. Το κουτάκι μας έχει έναν φάκελο, στον οποίο προφανώς θα υπάρχει το σελίδι κατάσταση, νομίζω, σημειώσεις. Μας δείχνει πώς να το συνδέσουμε στον υπολογιστή μας. Δείτε. Είναι ιδανικό και για λάπτοπ και για σταθερό υπολογιστή και συνδέεται και με Mac και έχει πλήρη συμβατότητα με Photoshop, με Sketch Pro και Corel Draw και πολλά άλλα προγράμματα και ζωγραφικής και εγγραφής. Λοιπόν, μέσα. Βλέπουμε αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα πανάκι το οποίο θα σας εξηγήσω μόλις βγάλω το tablet τι κάνει. Το αφήνω λίγο στην άκρη το συγκεκριμένο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Μέσα έχουμε Quick Start Guide. Δυστυχώς δεν είναι στα ελληνικά, με τις διαθέσιμες γλώσσες. Δείχνει πώς να το συνδέσουμε και πώς να ανοίξουμε το tablet και να λειτουργήσουμε την ταμπλέτα μας. Ένα CD με το λειτουργικό. Η οδηγή, drivers, και έχει και προγράμματα τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να ζωγραφίσουμε. Εδώ πέρα έχουμε ένα βιβλιαράκι σε διάφορα σχέδια, με διάφορα σχέδια μάλλον, που μας λέει τι μπορούμε να κάνουμε, το site για να κατεβάσουμε. Βασικά, στην ουσία έχει, μας δίνει το site και διάφορα άλλα πραγματάκια για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε λειτουργικό, drivers και προγραμματάκια. Αυτό εδώ είναι ένα χαρτάκι το οποίο έχει μέσα τους κωδικούς για να κατεβάσουμε λειτουργικό. Έχει δωρεάν προγράμματα για να τα κατεβάσουμε από το ίντερνετ. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το καλώδιο με το οποίο συνδέεται το tablet μας με τον υπολογιστή μας. Δύο συνδέσεις, το USB για τον υπολογιστή και mini USB, micro USB, ποτέ δεν έχω μάθει πως λέγεται αυτό εδώ το πράγμα, είναι ακριβώς το ίδιο με το κινητό. Λοιπόν, η ποιότητά τους φαίνεται αρκετά αξιοπρεπής, εντάξει, έχω πιάσει σίγουρα και καλύτερες ποιότητες, αλλά νομίζω ότι η δουλειά του θα την κάνει με αξιοπρέπεια. Τώρα ερχόμαστε στο ζητούμενο. Το ζητούμενο πριν να ανοίξω το tablet είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ, παιδιά, να βγάλω πραγματικά λεπτομέρεια στο πώς το πακετάρουνε, είναι ο στυλός με τον οποίο γράφουμε. Έχει δύο κουμπιά με το οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε αν θέλουμε να αυξήσουμε, να μικρώσουμε, να μικρύνουμε την πίεση καθώς γράφουμε ή να πάμε μπρος πίσω ή ντου και αντού. Οπότε ρυθμίζεται πλήρως. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτή η επιφάνεια είναι πλαστική και λειτουργεί σαν σβήστρα όταν πούμε να σβήσουμε κάποια απευθείας πάνω από το tablet. Γι' αυτό είναι λίγο πιο ακριβό. Το πιο φθηνό μοντέλο έχει γύρω στα 45 με 50 ευρώ, αλλά του λείπει η σβήστρα από πάνω. Λοιπόν, επίσης έχουμε μια μπλε λουρίδα η οποία από όσο ξέρω και θα δούμε και από κάτω λογικά, ελπίζω να έχει κι άλλα, αλλάζει. Αυτό το δαχτυλίδι αλλάζει. Λοιπόν, είναι θέμα στυλ. Και σου προσφέρει αρκετά μεγάλη παραμετροποίηση το συγκεκριμένο. Λοιπόν, τι αυτό ήταν μόνο. Ενδιαφέρον, αφού τι είχα δει στο ίντερνετ, περίμενα και μια βάση στήριξης και δαχτυλίδια για να το αλλάξουμε, αλλά δεν ξέρω, ίσως σε αυτή την έκδοση να μην υπάρχει. Λοιπόν, ας πάω το κουτί στην άκρη. Λοιπόν, και αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα τι σας λέω, λοιπόν, αυτό εδώ το δαχτυλίδι κανονικά θα πρέπει να έχει μέσα μαζί το κουτί του ανταλλακτικές ροδέλες για να αλλάζει. Έχει νομίζω μαύρο, κόκκινο και σε άλλα χρώματα. Λοιπόν, επίσης, γιατί έτσι τουλάχιστον το έχω δει στα αγγλικά unboxing, στην Ελλάδα δεν έχω δει κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, για να μην περιλογώ, αυτή εδώ είναι η ταμπλέτα μας. Βλέπετε, αυτό εδώ το πανάκι, πρώτα απ' όλα να σας δείξω, αυτό εδώ το πανάκι είναι για να συγκρατεί το στυλό μας. Ο στυλός μας μπαίνει εδώ μέσα ώστε να μην τον χάνουμε. Λοιπόν, κάπως έτσι γίνεται. Λοιπόν, και εκτός
Το συγκριτήριο στο λόγο μπορεί να το αλλάξουμε αν θέλουμε και στη θέση του να βάλουμε αυτό εδώ το μαύρο πανάκι, το τελευταίο. Α, με συγχωρείτε παιδιά, το παίρνω πίσω. Μέσα εδώ, τώρα που το πιάσα, μέσα στο σακουλάκι, υπάρχει εκτός από το πανάκι, το οποίο θα σας δείξω πως αλλάζει, υπάρχει μαύρη ροδέλα που σας έλεγα, ορίστε, είδατε διαψευστικά αμέσως, γιατί δεν πρόσεχα, οπότε αλλάζει και η ροδέλα απευθείας από εδώ πέρα, είναι για αισθητικούς λόγους, αλλά μου αρέσει που έχει αυτή την παραμετροποίηση. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η ταμπλέτα. Βλέπουμε 4 πλήκτρα. Στις πάνω πλευρές μπορούμε να τα ρυθμίσουμε είτε για το Photoshop είτε για οτιδήποτε άλλο θέλουμε εμείς. Είναι πλήρως ρυθμιζόμενα. Η επιφάνεια είναι αυτή εδώ. Είναι πάρα πολύ λίγα επιφάνεια. Είναι σαν να πιάνεις, να σας πω την αλήθεια, η αίσθηση είναι ακριβώς όπως είναι στα Mac το mousepad. Ακριβώς τέτοια. Λοιπόν, εδώ μια μαύρη επιφάνεια η οποία είναι καθαρά αισθητική. Και με την επιφάνεια, βασικά από όσο ξέρω, η Intuos σειρά είναι οι αντικαταστάτες των Bamboo, των Wacom Bamboo. Wacom είναι η εταιρεία. Τα προηγούμενα tablet τα οποία ήταν ανάρπαστα ήταν τα Bamboo Tabs. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η αντικαταστάτες τους. Η επιφάνεια με την οποία βλέπουμε, εγώ τους βλέπω βασικά, δυστυχώς επειδή η κάμερα δεν είναι τόσο τέλειες ανάλυσης, αν δεν ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε, έχει 1, 2, 3, 4 κουκίδες. Αυτές οι 4 κουκίδες οριοθετούν το που μπορούμε να δουλέψουμε στο tablet μας. Να σας δείξω και από πίσω τι έχει. Λοιπόν, από πίσω βλέπουμε εδώ τα χαρακτηριστικά του μοντέλου. Επίσης, βλέπουμε ένα κουμπί, αυτό εδώ, βασικά κουμπί με ένα πορτάκι. Δείτε, βγαίνοντας αυτό το μπορεί να βγει, να αντικατασταθεί και στη θέση του να μπει το μαύρο πανάκι που σας έδειξα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Επίσης, πρέπει να είναι και το κουμπί reset από πίσω, έτσι όπως φαίνεται. Εκτός από αυτό, έχουμε άλλα δύο πορτάκια, ένα είναι αυτό και άλλο ένα είναι αυτό. Σας είπα ότι το ωραίο με το συγκεκριμένο tablet είναι ότι μπορεί εκτός από καλώδιο να λειτουργήσει και ασύρματα. Για να λειτουργήσει ασύρματα η εταιρεία, η Wacom, σας δίνει, αφού το αγοράσετε βέβαια με 30-35 ευρώ εκεί μέσα και με τιμές, ένα kit το οποίο έχει μία μπαταρία, ένα receiver το οποίο μπαίνει εδώ πέρα, πάρα πολύ καλό, και κάποια άλλα πραγματάκια τα οποία χρειάζονται νομίζω, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι είναι, με τα οποία παιδιά μπορείτε να το λειτουργήσετε ως ασύρματο το tablet. Πάρα πολύ καλό για όσους θέλετε να είστε κινήσει και να πηγαίνετε πέρα εδώ και να ζωγραφίζετε, να γράφετε. Επίσης βλέπουμε εδώ πέρα αυτό εδώ το πλήκτρο το οποίο ενεργοποιεί το tablet λογικά. Εδώ πέρα βλέπουμε έχει για το ασύρματο, αν πούμε να βάλουμε το kit για να το κάνουμε ασύρματο το tablet μας, και το κουμπί με το οποίο ενεργοποιείται το ασύρματο, η ασύρματη σύνδεση. Αυτό γίνεται μόνο αν βάλουμε το κουμπάκι μας. Και έχουμε και τη θύρα με την οποία συνδέουμε το καλώδιο USB μέσα στον υπολογιστή μας. Είναι πάρα και λογικά φορτίζει αν πούμε να πάρουμε την μπαταρία και με το USB απευθείας. Αυτή εδώ είναι η ταμπλέτα παιδιά, ελπίζω να σας αρέσει. Πάρα πολύ λεπτή, πάρα πολύ όμορφη επιφάνεια. Ο στυλός είναι πάρα πολύ καλό στο χέρι. Έχω δει παλαιότερα μοντέλα τα οποία ήταν λίγο ατσούμπαλος ο στυλός. Είναι σαν ένα κανονικό στυλό με το οποίο κανονικά γράφουμε. Εγώ το θέλω για να μπορώ να περνάω σημειώσεις στον υπολογιστή μου και για κάποια άλλα όμορφα project που έχω στο μυαλό μου και ελπίζω να δουλέψουν. Δηλαδή το θέλω σαν εργαλείο για τη δουλειά μου. Αλλά μπορούμε και να ζωγραφίσουμε. Επίσης υπάρχει άλλο ένα μοντέλο το οποίο έρχεται με λειτουργικό για να σχεδιάσουμε manga και anime. Είναι ακριβώς και για ταμπλέτα, μόνο που αντί στο CD του να υπάρχουν προγράμματα για να γράψουμε, να πετάμε σημειώσεις και να ζωγραφίσουμε, υπάρχει ένα λειτουργικό, έχει ένα πρόγραμμα μόνο για να σχεδιάζουμε μάγκα και άνιμ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι, η επιφάνεια είναι πάρα πολύ όμορφη, ο στυλός δεν δυσκολεύεται καθώς τον δοκιμάζω επάνω, δεν δυσκολεύεται καθόλου. Θα κάνω κάποια βίντεο tutorial να σας δείξω τους driver, να σας δείξω και το πώς σχεδιάζεται. Πραγματικά δεν ξέρω, το περίμενα το συγκεκριμένο πάρα πολύ καιρό και αυτό γιατί θέλω να το χρησιμοποιήσω στη δουλειά μου και για κάποια προγράμματα που έχω στο μυαλό μου. Οπότε αυτό εδώ παιδιά, να βάλω και τα ανταλλακτικά, να τα βλέπουμε εδώ στο πλάι. Μάλλον, ας το βάλω στο πλάι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι το Wacom
ένα μοντέλο, το Wacomintos, η Wacomin εταιρεία, ένα μοντέλο digitizer το οποίο θα μας βοηθήσει να περάσουμε σημειώσεις στον υπολογιστή μας, να κάνουμε σχέδια, να κάνουμε ζωγραφική, να χίλια δύο. Το μόνο που σας περιορίζει είναι η φαντασία σας. Ελπίζω να σας άρεσε το unboxing. Η τιμή του είναι γύρω στα 100 ευρώ. Εγώ το βρήκα από μια πάρα πολύ καλή εταιρεία, η οποία είναι, αν δεν κάνω λάθος, εδρεύει στην Κρήτη και η οποία πραγματικά με εντυπωσίασε, γιατί προσπάθησε να με εξυπηρετήσουν πάρα πολύ για να μου το στείλουν, γιατί εδώ στη Λίμνο οι μεταφορές μας είναι λίγο ένα μικρό θέμα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ελπίζω να με απολαύσετε. Check Tech Now, ήμουν ο Κώστας και είμαι βέβαια φυσικά. Κάντε ένα subscribe, κάντε ένα like στο κανάλι μας, αφήστε μας τα σχόλιά σας, προσπαθώ να απαντήσω σε όλους όπως και απαντάω, γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλος πληθυσμός δυστυχώς ακόμα στα σχόλιά μας και στο κανάλι μας. Αφήστε μας τα σχόλιά σας, κάντε μας. Επίσης κάτω στο description υπάρχει το Facebook, αν θέλετε μπείτε και εκεί πέρα, γίνεται ανανέωση συχνά με το που ανεβάσω ένα βίντεο, ανεβάζω και εκεί το τι γίνεται ή για προσφορές για παιχνίδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά για τα πολύ καλά σας σχόλια. Ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now, ήταν το Wacom Intuos CTH480S, ένα μοντέλο το οποίο θα το δούμε και στη συνέχεια στο κανάλι σε διάφορα άλλα προτζεκτάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.